πώς απολαμβάνετε αυτό που κάνετε πια. Ε, περνάτε και εσείς φάσεις, ακόμα και από ένα έργο σε ένα άλλο. Από μία θεατρική σεζόν στην επόμενη. Επειδή και τίποτα δεν είναι δεδομένο και επειδή και η δουλειά σας είναι και δύσκολη, αλλά και πάρα πολύ γοητευτική, όπως λέτε. Όντως. Δεν είναι ακόμα ένα σύριαλ, δεν είναι ακόμα μία θεατρική παράσταση. Είναι ο εαυτό σα που έχει να παράξει τα πάντα όλα. Θέλω να μου πείτε. Έτσι, τώρα, αυτή τη στιγμή που συναντιόμαστε, πόσο πολύ απολαμβάνετε τη διαδρομή. Εγώ πάρα πολύ. Περισσότερο από πέρσι. περισσότερο. Κάθε χρονιά περισσότερο από την προηγούμενη. Ε, η περσινή μας παράσταση ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη, να το συζητώ. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Για μένα η πιο επιτυχημένη είναι αυτή που κάνω τώρα. Και η επόμενη θα είναι πάλι οι πιο επιτυχημένη. Γιατί αν δεν το πιστεύω έτσι, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Εγώ δηλαδή δε, εγώ δε, δεν, μπορώ, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου σε κάτι το οποίο είναι σαν ένα υπαλληλίκι. Βάζω ένα ωράριο, πάω και φεύγω. Γι' αυτό και εγώ πάω πολύ νωρίς στο θέατρο. Θέλω να έρθω εδώ να. να πάρει δημοκρασία. Να σαχραμαρίσουμε να... να μην πάρουμε τον εαυτό μα στα σοβαρά και μετά να βάλουμε τα ρούχα μα και να βγούμε. Είναι μια διαδικασία πολύ γοητευτική, η οποία η Έρμη δεν διδάσκεται κιόλα. Και δεν μαθαίνεται και ευχόμαστε. δεν μαθαίνεται εδώ σε μια σχολή ή σε μια. Δεν μαθαίνεται. Είναι... Θέλει χρόνο για να γίνει. Θέλει βίω... βίωμα. Και θέλει και βίωμα να γίνεται αργά-αργά. Όχι απότομα και γρήγορα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Θέλει και κάποια στοιχεία, νομίζω, στην προσωπικότητα του δεν ανθρώπου. Δεν το συζητώ ε? Και αυτά διαμορφώνονται με τον χρόνο. Δεν είμαστε το ίδιο, όταν είμαστε 25, τώρα που είμαι 30. <σχελίδι> Γιατί γέλα. Συγγνώμη. Μου άρεσε